Να είμαστε λοιπόν, το παιχνίδι το βλέπετε κανονικά. Το σκορ είναι 18-24 λόγω προβλήματος του speaker. Βλέπατε το παιχνίδι χωρίς μετάδοση. 18-24, 3-41. Η Real Madrid έχουν συμπληρώσει φάουλ. Ο Διαμαντόπουλος είναι εύστοχος στη βολή. Και μάλιστα έχουν τα φάουλ είναι 7-0. Βασιλέλης μπάλα, δέχεται το σκριν, κλέβει ο Κουζούδης αλλά ανακτά ο Σαράβαλης. Κουζούδης στο τρίποντο, τσατσαρώνει, Κουζούδης θα σουτάρει, δεν σουτάρει, τσατσαρώνεις για τρεις, μέσα, τσατσαρώνεις, Βόδωρος. 19-28, οι Real Madrid έχουν άτομα, έχουν ανική ομάδα, γυρνάνε ωραία την μπάλα, αλλά τα έχουν βρει σκούρα απέναντι στην εμπειρία των ταλέντων, και θα πω εμπειρία και μπασκετική εμπειρία και εμπειρία τουρνουά. Κουζούδης δύο βολές. Μπίτζας δεν σουτάρει, κάνει τον drive, Βεργάκης. Φάουλ. Η μπάλα για τους Real Madrid. Σαλάμπαλης προστάρει. Κλέβει την μπάλα ο Διαμαντόπουλος, Κουζούδης
με περίσσιο πάθος βουτάει. Τσατσαρόνης! Όχι! Πίτζας! Πίτζας ξανά πατώντας τη γραμμή. Κουζούδης επιθετικό. Σωστός ο Ρεύ γελάει γιατί του δίνει δίκιο ο Κουζούδης. Βεργάκι στο επιθετικό rebound. Αστοχή. Σαλάμπαλης. Κουζούδης στο φάουλ στον Πίτζα. Όσο δεν ευστοχούν από μακρινά σουτ η Real Madrid, είναι δύσκολο να ευστοχίσουν μέσα από το καλάθι. Έχουν ψηλά κορμιά και τα ταλέντα και δίνουν καλές βοήθειες, οπότε δεν υπάρχει ελεύθερο drive. Τσατσαρόνης για τρεις, δίνει στον Κουζούδη. Διαμαντόπουλος, Νίκας για τρεις, άστοχος. Επανερχόμαστε για την τελευταία περίοδο. Να είμαστε λοιπόν για το τελευταίο 12 λεπτό του παιχνιδιού. Το 28 κερδίζουν τα ταλέντα. Κουζούδης, Πολίτης. Κλέβει ο Βασιλέλης. Παπάς για τρεις. Σαράμπαλης. Μέσα, επιτρέπεται γιατί είναι από επιθετικό. Διαμαντόπουλος αστοχή, η μπάλα βγαίνει out. Παπάς, Κοκορόπουλος, Παπάς. Ωραίες κινήσεις έχει ο Παπάς στα drive. Διαμαντόπουλος αστοχή, Κουζούδη σώζει την μπάλα, λάθος πάσα. Κλέβει ο Βασιλέλης. Ωραία κίνηση και αστοχή. Κουζούδης αγκαλιάζει, σηκώνει το χέρι και το παραδέχεται. Παπάς ξανά ωραίο drive, φάουλα τον Πολίτη. Βρίσκουν πατήματα η Real Madrid. Κοκορόπουλος δίνει στον Βασιλέλη. Τρίτο φάουλ από τον Ταλέντα. Κάνει γρήγορα τρία φάουλ. Παπάς δέχεται το στόπ. Σωστός ο Ρεφ. Βασιλέλης. Κοκορόπουλος δεν του δίνει. Ωραίο drive, ωραία κίνηση. Βασιλέλης 23-28. Τσατσαρόνης δεν σουτάρει. Πολίτης. Διαμαντόπουλος κλέβει. Φάουλ. Διαμαντόπουλος, Πολίτης, προσποίηση, μπάλα στον Τσατσαρόνι, ποστάρει τον Βασιλέλη. Κλείνεται, Κουζούδης, προσποίηση, γυρνάει. Φάουλ, ο Κοκορόπουλος, πολύ σωστό. Δυνατό παιχνίδι, κλειστές άμυνες.
και επικίνδυνο για τους παίχτες και επικίνδυνο για τον διαιτητή, όταν είναι τόσο κορμιά μπροστά του. Είναι εύκολο να χάσει μια φάση, ένα κράτημα, ένα φάουλ, κλείνονται οι παίχτες. Όταν είναι τόσες πολλές επαφές, ο διαιτητής είναι δύσκολο να αποφασίσει τι θα αφήσει και τι όχι. Προς το παρόν, εφόσον οι διαμαρτυρίες είναι σε αυτό το ήπιο στυλ, σημαίνει ότι ο διαιτητής έχει κάνει καλή δουλειά. Παπάς δεν περνάει τον Τσατσαρόνι, πατάει για τρεις και μέσα, side step, Διαμαντόπουλος για τρεις, όχι, παίρνει το επιθετικό. Δεν το παίρνει το επιθετικό, 25-28. Έξυπνη πάσα, κακή συνεκτέλεσή της από τον παπά στον Κοκορόπουλο. Το μάτι έχει γυρίσει και έχουμε ντέρμπι. Θεωρώ ότι χαλάρωσαν τα ταλέντα και ίσως υποτίμησαν του Real Madrid. Αλλά να που έχουν απόθεμα. Φάουλ από τον Σαράμπαλη. Σωστό. Στον Διαμαντόπουλο. Διαμαντόπουλος τσατσαρώνει για τρεις. Όχι, ψάχνουν ένα. Σταματάει το παιχνίδι, χτυπήσανε μεταξύ τους οι δύο παίχτες των ταλέντων. Ευτυχώς δεν χτύπησε κάποιος. Στα και 14 το τέλος, έχουμε ντέρμπι 25-28. Βασιλέλης, jump shoot 26-28. Έχουμε ντέρμπι κυρίες και κύριοι, πολίτης, όχι. Ψάχνουν ένα εύκολο shoot, τρίποντο για την ακρίβεια, τα ταλέντα, για να αποκτήσουν και πάλι ψυχολογία. Φάουλ από τον Νίκα στο Βασιλέλη, είναι πολύ γρήγορος ο Βασιλέλης. Είναι πολύ γρήγορος. Ήρθαμε, συγγνώμη πάλι για διακοπή, αλλά ο speaker εκτελεί και χρήπο των βοηθειών με το ρόλο του φαρμακοποιού. 26-31 το σκορ, 4-53. Άστοχος ο παπάς. Τσατσαρώνης, θα ανοίξει. Όχι, του έκανε πινέλο η μπάλα. Το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει, είναι 26-31 και θέλει 4,5 λεπτά. Ωραίο drive από τον παπά.
φάουλ από τον Πίτσα και μία βολή για τον Διαμαντόπουλο. Παπάς ξανά το drive, Βασιλέλης προσποίηση, ωραία βλέπει τον ελεύθερο παίχτη. Παπάς, Μπίτζας πατώντας τη γραμμή, Παπάς στο επιθετικό και μέσα. Πολίτης άστοχος, βγάζει ο Διαμαντόπουλος η μπάλα για το Real Madrid, 3 και 13. Αστοχή ο Βεργάκης, Βασιλέλης πιέζει τους πάντες και τα πάντα. Διαμαντόπουλος παίρνει κι άλλο φάουλ. Πολύ έξυπνος παίχτης, με ωραία κίνηση στη μέση καταφέρνει, έχει φορτώσει με πολλά φάουλ σε όλες τις περιόδους του Real Madrid και πάει συνεχώς στην γραμμή της επαγγελίας. Νίκας εδώ κάνει τα δικά του. Πες μπροστά να δούμε, θα τη βάλει τη βολή ο Διαμαντόπουλος. Πας να πω να πας και πάμε. Για πες. Την έβαλε, σε δικαίωσε. Αλλαγή για το Real Madrid. Ανεσίδη στη θέση του Βασιλέλη. Κλείνει και το μάτι. Ανεσίδη. 28-33, 2 και 10 πριν τη λήξη. Πίτζας. Ωραίο dive. Άστοχο στο τέλος. Νίκας. Βλέπει ωραία τον πολίτη. Τσατσαρώνει. Θα λήξει. Θα τελειώσει το μάτς. Όχι. Πολίτης όμως είναι εκεί για το επιθετικό. Διαμαντόπουλος. Διαμαντόπουλος κρατάει. Εύστοχος ο Πολίτης. Ο Βεργάκης του κλέβουν την μπάλα. Διαμαντόπουλος πολύ έξυπνα. 28-34. Νομίζω ότι ξεμείνανε από λύσεις, όχι από δυνάμεις. Η Real Madrid δεν τελειώνει το μάτσο. Τσατσαρώνης, Παπάς. Ανεσίδης θα μειώσει. Όχι. Η μπάλα όμως είναι πάλι για το Real Madrid. Παπάς. Ψάχνουν ένα μεγάλο σουτ, δεν το βάζουνε. Φάουλο Βεργάκης και μία βολή. Έχει κερδισμένο φάουλο, ίσως τα βάζει με τον εαυτό του που δεν έβαλε το καλάθι. Μία βολή. Διαμαντόπουλος. Νίκα, πάλι το καταλαβαίνουνε. Μπίτζας για ένα, Βεργάκης δεν παίρνει το επιθετικό. Φάουλ και δύο βολές, νομίζω ότι κάπου εδώ το παιχνίδι τελειώνει. Ψάχναν ένα μεγάλο σούτ η Real Madrid, δεν το πετύχανε. 28 δευτερόλεπτα διαφορά στους 5 και δύο βολές για τον Τσατσαρόνι. Το 29-35. Διαμαντόπουλος στο επιθετικό. Διαμαντόπουλος. Και το μάτς τελειώνει κάπου εδώ με 5 πόντους
6 νομίζω έχει χάσει να βάλει μια βολή γαματιά. Το μάτς τελειώνει. Καλό βράδυ σε όλους σας.